Η ποιοτική αναβάθμιση της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας αποτελεί προτεραιότητα στο σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, θέτοντας τις βάσεις για την προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από το Ηράκλειο αναφέρθηκε στο όραμα της κυβέρνησης για τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, με την Κρήτη να έχει κομβικό ρόλο στο σχέδιο αυτό. Η Κρήτη νομίζω ότι είναι η περιφέρεια εκείνη που μπορεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να αξιοποιήσει τόσο το πολιτιστικό της απόθεμα, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, αλλά και την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού να έχει ένα πολύ πιο ποιοτικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο ανθεκτικό τουριστικό προϊόν. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού συνθέτουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν στη χώρα τουρίστες με υψηλότερα βαλάντια και ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι για εμάς ως Υπουργείο Τουρισμού μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και της στρατηγικής μας για τη νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό που ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, σε αυτήν τη νέα εποχή όπου η βιωσιμότητα είναι κεντρικός άξονας, το μέτρο, η ισορροπία, η προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και βεβαίως η μέρημνα για τις τοπικές κοινωνίες και τον άνθρωπο. Η Περιφέρεια Κρήτη συνεργάζεται με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τους Δήμους για να επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπου η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Πιστεύουμε ότι αυτή η δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης της Κρήτης και στον τομέα του ποιοτικού τουρισμού, που πρέπει να συνδυάσουμε τον ποιοτικό τουρισμό, την ποιότητα, την ταυτότητα, την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να συνδυάσουμε τον πολιτισμό, πρέπει να συνδυάσουμε τη γαστρονομία, την φιλοξενία που έχουμε. Όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα η ολοκλήρωση των υποδομών. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πρωταρχικής σημασίας, διεκδικώντας όλες εκείνες τις υποδομές που θα φέρουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι βασική πραγματικά, αν θέλετε, ναυαρχίδα για την τοπική και όχι μόνο οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα από τα ζητούμενα και κοινωνική συνοχή, πώς θα προστατεύσουμε και τους ντόπιους, πώς θα δώσουμε δυνατότητες να υπάρχει γενικότερη δραστηριότητα οικονομική, γιατί ξέρετε, όταν δεν έχουν πού να μείνουν οι γιατροί μας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μας, αλλά και τα παιδιά μας να κάνουν οικογένειες, είναι τεράστιο θέμα. Το όραμα και το σχέδιο για τον κρητικό τουρισμό παρουσιάστηκε σήμερα στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, με την Κρήτη να είναι πιλότος στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό.